Άγιο Αθανάσιο και Αμάξαλαν νυμφαίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, μακάρι να γίνουν τέτοιες επενδύσεις, μακάρι να γίνουν τέτοιες προσπάθειες. Ναι, μια να κατάσταση. Ακόμη περισσότερο. Ένα αέρια. Ό,τι μπορείς να φαντάσεις από εκεί πέρα, δεν μπορείς να πω παραπάνω. Θα δούμε. Ακούστε, περιμένουμε με αγωνία. Εγώ όντως περιμένω, γιατί μου αρέσει να μένω στην χώρα μου, μου αρέσει να ξοδεύω τα λεφτά μου στην χώρα Ακριβώς μου. Ακριβώς αυτό. Και όχι στο εξωτερικό. Εντάξει. Και παρά να πηγαίνω στο εξωτερικό. Και να δω τα χρήματά μου και να. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ. Δεν είναι όμως και η κατάσταση του. Της γκλαμουριά, να το θέσουμε έτσι, ότι πήγα εξωτερικό. Όχι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να πω ότι πήγα στην Ελβετία, να το θέσω εκεί ως γκλαμουριά. Αλλά το να πω ότι πήγα στον Μπάνσκο στη Βουλγαρία και να το θέσω ως γκλαμουριά, νομίζω ότι. Το θέτουν όμως. Εντάξει. Στη Βουλγαρία. Το θέτουν όμως. Εγώ να πω ότι πήγα Αυστρία. Πήγα Ελβετία, να το θέσω ως γκλαμουρού. Κάτι όντως διαφορετικό. Αλλά στη Βουλγαρία πια δεν το δέχομαι για γκλαμουρού. Σίγουρα όχι. Πείτε μου ότι ακούγεται όμως, παίζει πολύ. Ότι θα πάω εκεί πέρα, παιδί μου, σοβαρά, είναι εξωτερικό. Είναι το θέμα. Σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει... Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Καθένας έχει οτιδήποτε. Καταρχήν να σου πω κάτι, όσον αφορά τη διασκέδαση, είναι τουλάχιστον 50 χρόνια πίσω. Τη διασκέδαση. Μα γι' αυτό οποιαδήποτε εκδρομή να το θέσουμε έτσι, γίνεται πακέτο με ένα DJ, το οποίο θα είναι γνωστό στην πόλη που θα γίνεται από ένα ταξιδιωτικό γραφείο, για να γλεντήσουμε με το συγκεκριμένο τρόπο που ξέρουν να γλεντάνε εδώ πέρα. Έτσι. Ναι, σου λέω ότι τα κλαμπς εκεί είναι 50 χρόνια πίσω, η το 70 μου θυμίζει, 50 το 60. Όλα, όλα. Καταλάβατε γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι πραγματικά όταν υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες και νομίζω ότι ειδικά εγώ στο Καϊμάξαλα πέρασα υπέροχα. Καταρχήν έκανα. Και το ανέβασμα επάνω στο βουνό με το. Πέστε το. Ακριβώς. Τον αυτοκίνητο αυτό το που ανεβαίναμε πάνω. Μέχρι το εκκλησάκι. Το εκκλησάκι επάνω και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Όλη αυτή η διαδρομή ήταν υπέροχη και την έχουμε και βιντεοσκοπήσει, νομίζω, κυρία μου, έτσι δεν είναι. Και ήταν υπέροχα. Δηλαδή θα μου είναι ξέχαστη. Εκείνη είναι σύνορα, έτσι. Είναι σύνορα με σκοπιά. Αλλά αλλάζει και το κινητό το δίκτυο, αν το έχει παρατηρήσει. Ναι, βέβαια. Το έχω παρατηρήσει. Αν και να σου πω και κάτι, έκανε τόσο κρύο, τόσο υπογωνιά που δεν κοίταζε σωρό. Καλά, εκεί δεν έψαχνες αυτά. Όταν πας αν επισκέφτεις και δεν είσαι συνηθισμένος όσον αφορά το θέμα χιόνια, ιστορίας και όλες εδώ πέρα, σου ακριώνεις, δεν υπάρχει θέμα. Εμένα όπως με βλέπεις που είπες για έχει χιόνια, εμένα έτσι θα βλέπεις και πάνω όπως και να έχει. Έτσι, κοντομάνικο. Μα δεν είσαι στο μέσα, το θέμα έχει το έξω, δεν τη φοράς. Σωστά. Ναι, αυτό είναι... Σωστά, είναι αλήθεια, ναι. Λοιπόν. Όσον αφορά βέβαια, είπαμε τις υποδομές, ξενοδοχεία, ξενώνες, υπάρχουν δηλαδή. Μπορεί... Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500 κλίνες, 2.500 κρεβάτια, να το θέσω έτσι, σε όλο το χωριό του παλιού Αγίου Αθανασίου. Είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν 18 εστιατόρια. Με μέσο όρο, ας πούμε, το κεφάλι να φας από 12 ευρώ. Και πολύ ωραία εστιατόρια. Εγώ πέρυσι ήμουν. Με εγκαταστάσεις με λινά, τραπεζομάντλα και όλα αυτά. Όχι κάτι το οποίο είναι αρπακόλα, ας πούμε, και ήρθαν κάποιοι να τα αρπάξουμε. Ναι, γιατί αυτό σου δίνει την προδιάθεση να ξαναπάς. Φυσικά. Αυτό δεν... Σου δίνει κίνητρο. Γενικά, εμένα δεν μου αρέσει η αρπακόλα. Υπάρχουν... Η αρπακτή λεγόμενη. Ακριβώς. Εκμετάλλευση. Είναι που πας κάπου, σου εκμεταλλεύονται και δεν θα ξαναπατήσεις ποτέ. Υπάρχουν τα καλά της Βορείου Ελλάδα, να το θέσω έτσι, που οι άνθρωποι είναι ζεστοί. Ναι. Σε αντίθεση που και έτσι τις παροχές που έχουν και άλλα μέρη, όπως είναι Αράχοβα, Καλάρτο, οπουδήποτε πάνω εκεί πέρα. Απλώς εκεί πέρα το θέμα όλα είναι το χρήμα. Mm-hmm. Και εδώ είναι το χρήμα, χωρίς χρήμα δεν γίνεται τίποτα έτσι, αντικειμενικά, αλλά είναι υπάρχει. Αυτό που λέμε το βορειοελλαδίτικο, το μακεδονίτικο και όλα αυτά. Μια άλλη νοοτροπία, πιο φιλόξενη και πιο Ακριβώς. ζεστή. Αυτή η οικονομική ύφεση που διανύουμε αυτή την περίοδο στη χώρα μας, πόσο έχει επηρεάσει το κοινωνικό κύριο Αρκετά, γιατί ο καθένας προσπαθεί με ό,τι έχει, το πού θα τα βάλει τα λεφτά του εκεί πέρα, θα πάω ένα ταξίδι τώρα, δεν θα πάω καθόλου. Και πάει λέγοντας, από εκεί πέρα και κάποιοι επιχειρηματίες έχουν κάνει τις τιμές σύμφωνα με το. Πιο προσιτές πάντως. Με το πόσο αφορά το κόσμο. Συγκριτικά με τις παλαιότερες χρονιές έχουμε πτώση των τιμών. Έχουμε κανένα site το οποίο μπορεί να βρει ο κόσμος συγκεκριμένο του οικισμού εκεί πέρα. παλαιοσάγιος-αθανάσιος.gr. Οπότε και... μπορεί να βρει τα πάντα εκεί, όσον αφορά ξενώνες, ξενοδοχεία, ό,τι θέλει ο καθένας. Και βλέπω σε διαφήμιση στο Facebook κάτι ότι. Το παλαιοσάγιος-αθανάσιος. Ναι. Αυτό εδώ πέρα. Όντως. Διαφημίζεται πάρα πολύ ότι υπάρχει η σελίδα στο Facebook και μπορούμε έχει να γίνει φέτος και μια εκστρατεία σε κάποια μεγάλα. Γίνεται μια προβολή από εδώ πέρα, ναι, και στο ραδιόφωνο, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο. Και στην περιφέρεια γενικότερα. Έγινε ένα καλό πακέτο
διαφήμιση φέτος. Πολύ ευχάριστο έτσι να αναλαμβάνονται τέτοιες πρωτοβουλίες, να αναδεικνύουμε τα μέρη μας. Εγώ το σέβομαι γι' αυτό πολλά, γιατί πολλά όμορφα επειδή, μέρη. Επειδή δικιάμαστε εκπομπές σε κάποια περιφερειακά κανάλια σε όλη τη Μακεδονία, γι' αυτό βέβαια θέλαμε να ακουστεί και η άποψη δική σας, ότι ακριβώς γίνεται στον Άγιο Αθανάσιο, γιατί νομίζω ότι είναι από τις, για μένα από τους καλύτερους προορισμούς χειμώνα. Έτσι πολύ ακριβώς. Αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί οι επιφανείς έτσι, επιχειρηματίες εδώ της πόλης έχουν αγοράσει κάποια εκεί, σπίτια, κάποια σπίτια εκεί και όχι μόνο τέτοιο. Ναι. Και όχι μόνο. Και γνωστή τηλεπαρουσιάστρη ήταν πριν μερικές μέρες. Α, gossip. Για να αγοράσει σπίτι. Αγοράσε. Το gossip. Κοιτάει. Και υπάρχει μία οποία έχει σπίτι εκεί πέρα. Ναι. Και υπάρχει άλλη μία τώρα από ό,τι λέει. Δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνουμε. Άλλο το έχει πει. Mm-hmm. Η Μαρία Σταματέρη. Ναι, ήταν προχθές πάνω του άλλου. Ναι, αφού γιατί τράβησε πλάνα, τα δείξε και την εκπομπή του. Ναι, γι' αυτό σα λέω. Εντάξει, γιατί με την κυρία Σταματέρη μιλάμε τακτικά και ξέρω ότι. Έχει χρόνια πάνω. Και μου έχει πει ότι έχει σπίτι πάνω στο. Υπάρχουν πάρα πολλοί Θεσσαλονίκοι που έχουν. Και άλλοι, ναι, και άλλοι εδώ πέρα Θεσσαλονίκοι. Γυναίκα από όσο έχει του Α. Α, ναι. Τότε ξέραμε ποια είναι, εντάξει. Εντάξει, βγήκε και τέτοια. Ακριβώς. Καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται. Τραγουδιστές, παρουσιαστές, επιχειρηματίες, διάφοροι πάρα πολύ. Αυτό είναι ευχάριστο. Επενδύσεις που έχουν κάνει διάφοροι άνθρωποι πάνω, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι τραγουδιστές και έχουν κάνει επιχειρήσεις πάνω. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τα οποία εντάξει, ο κόσμος δεν τα γνώριζε, παιδί μου, τα γνώριζε όταν είσαι μέσα στο χωριό και κάποιες καταστάσεις. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Ελπίζουμε βέβαια να έρθουμε και πάνω. Βέβαια. Εντάξει, να τα πούμε και από κοντά. Να κάνουμε και κάποια ρεπορτάζ και κάποιες εκπομπούλες εκεί πάνω, να δούμε το τι γίνεται, έτσι, για να δει ο κόσμος. Να δείξουμε και εικόνες, έτσι, να ιδιωσόμαστε το τι ακριβώς γίνεται πάνω. Πάρει μια ιδέα ο κόσμος που δεν έχει πάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάρα πολύ όμορφες εικόνες από το χωριό του Αγίου Θανασίου και φυσικά από το χιονοδρομικό κέντρο του ΚΑΙΜΑΚ Τσαλάν. Πάμε. Θα πει ΚΑΙΜΑΚ Τσαλάν, ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Κώστα. Να σου πω ότι σημαίνει βόρος. Όχι, όχι. Το καϊμάκι είναι το καϊμάκι του. Είναι τουρκική λέξη. Ναι. Μάλλον πεινάς για παγωτό, το πας. Ναι, καϊμάκι εκείνο, παγωτό. Ναι. Εκείνο το αυτό. Λόγω ψύχου. Πρέπει να σημαίνει λευκή κορυφή. Ακριβώς. Καϊμάκι είναι το καϊμάκι. Το λευκό, ναι, αυτό. Κατάλαβα. Εντάξει, αυτό είναι το που σημαίνει. Α, μάλιστα. Λευκή κορυφή. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάρα πολύ όμορφες εικόνες που πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάτε έστω και ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέσα αυτό το χειμώνα. Πάμε.
Πάρα πολύ ωραίες εικόνες πραγματικά, κυρίες και κύριοι, που αξίζει όχι μόνο να τις βλέπεις, αλλά και να τις ζήσεις από κοντά. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Και επειδή έτσι θέλω να τελειώσουμε ευχάριστα την εκπομπή, μουσικά. Μουσικά, βέβαια, μουσικά. Πάντα. Να τελειώσουμε με Λεωνόρα Ζουγανέλη, πριν λίγες μέρες εδώ στο Maison Cristal. Φωνάρα. Στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Και μια θέλω... εμφάνιση. Φοβερή, πραγματικά. Και θέλω να πω ότι το βίντεο δεν ήταν δικό μας. Το έχουμε πάρει από το thesout.gr. Δεν έχει σημασία. Και ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ τα παιδιά. Να λέμε και τις πηγές μας όπου τα παίρνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τσέκο, την Άννα, τον κύριο Ζήσου. Μου αρέσει πάρα πολύ το γέλιο σου. Νίκο μου. Την Έφη. Μα πάρα πολλά κυρίες και κύριοι σας που μείνετε κοντά μας. Εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και απολαύστε Ελεονόρα Ζουγανέλη. Γεια χαρά.